Το δελτίο ειδήσεων, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ο κύριος Νίκος Παπάς. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε που αποδείχτηκα την πρόσκλησή μας. Να είστε εδώ. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιώτοπουλο. Κύριε Παπά, θα συζητήσουμε μετά για τις αντιδράσεις των κομμάτων, για την αντίδρασή σας. Και θα ήθελα πρώτα να τοποθετηθείτε επί της απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, καθώς ο προηγούμενος τηλεοπτικός διαγωνισμός, ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες, ήταν για 4 τηλεοπτικές άδειες, ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός. Σήμερα η απόφαση είναι 7. Υπάρχει μια διαφορά από το 4 στο 7. Και η διαφορά είναι και ποιοτική, διότι αυτό που είχαμε εμείς προκηρύξει είναι 4 άδειες γενικού περιεχομένου, δηλαδή άδειες καναλιών τα οποία θα μπορούν να έχουν και ειδήσεις και ψυχαγωγία και μυθοπλασία και ενημέρωση. Και με το σκεπτικό να μείνει χώρος στο φάσμα και για θεματικά κανάλια. Η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης απόψε είναι για 7 κανάλια γενικού περιεχομένου, τα οποία έχουν με βάση τον νόμο, όπως πολύ σωστά υπογραμμίζει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 4339, το νόμο μας δηλαδή, πάρα πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους, και εξαντλείται κατά τη γνώμη μας και κατά τα φαινόμενα το φάσμα με κανάλια γενικού περιεχομένου. Δηλαδή δεν έχουμε θεματικά κανάλια. Νομίζω ότι είναι μια απόφαση η οποία καθιστά πολύ δύσκολη την αδειοδότηση πανελλαδικής εμβέλειας θεματικών σταθμών. Η ουσία όμως δεν βρίσκεται. Κύριε Παπά, όμως, γιατί όλη αυτή η αναστάτωση στη χώρα? Δηλαδή, εσείς προτείνατε και προχώρησατε σε ένα διαγωνισμό για το νούμερο 4. Αναστατώθηκε μια ολόκληρη χώρα για ένα καλοκαίρι με όλες αυτές τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, και φτάσαμε σήμερα να βγαίνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να λέει 7. Προσέξτε, επαναλαμβάνω, η δική μας πρόταση, η οποία μπήκε και στο διαγωνισμό του περασμένου καλοκαιριού, είχε να κάνει με την άδεια, με τις άδειες των καναλιών τα οποία θα είναι γενικού περιεχομένου. Στο μυαλό μας τότε ήταν να μείνει, να περισσέψει φάσμα, ούτως ώστε να μπορούν να εκπέμψουν και θεματικά κανάλια. Με τη σημερινή απόφαση, επαναλαμβάνω, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, μάλλον εξαντλούνται οι τεχνολογικές δυνατότητες απόδοσης πανελλαδικής εμβέλειας καναλιών. Αυτό έχει βέβαια και τη θετική του πλευρά, η οποία είναι ότι τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου έχουν πάρα πολύ αυστηρές προϋποθέσεις λειτουργίας, τις οποίες βεβαίως και που λένε ότι μπορούν να είναι και περισσότερα τα κανάλια. Οι 4 λέγανε για 9 και παραπάνω μέσα στο Συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και βέβαια υπάρχει και ο πολίτης που λέει, γιατί 4-7 ελεύθερα. Πουθενά, γιατί να μην υπάρχουν ελεύθερα. Ο αριθμός των κανάλων. Μιλάμε για τα κανάλια, και μου δίνεται την ευκαιρία να το ξαναπώ για πολλωστή φορά βεβαίως. Μιλάμε για τα κανάλια τα οποία μεταδίδουν το σήμα τους μέσα από το δίκτυο κεραιών. Πουθενά στον ανεπτυγμένο κόσμο, πουθενά στην Ευρώπη, αυτά τα κανάλια δεν είναι απεριόριστα. Να μην τα μπερδεύουν οι τηλεθεατές μας με τα κανάλια, με τον αριθμό των καναλιών που μπορεί κάποιος να απολαύσει μέσω μιας δορυφορικής πλατφόρμας. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε, και επιτρέψτε μου αυτό να το πω, τελειώνει με εκοφαντικό τρόπο απόψε η συζήτηση η οποία είχε ανοίξει όταν εμείς ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία, η οποία είχε από τη μία μεριά τη δική μας θέση για ένα συγκεκριμένο αριθμό καναλιών, όπως σημαίνει και τώρα, και από την άλλη τη σαφή και διατυπωμένη θέση της αντιπολίτευσης, η οποία έλεγε ότι στο ψηφιακό σήμα οι άδειες είναι απεριόριστες, τις θυμάμαι σαν τώρα. Την έδωσα διαπάντως σε κατηγορία για καθεστωτικό έλεγχο, εντάξει, προσπάθεια καθεστωτικού ελέγχου. Καθεστώς είχαμε πριν. Είχαμε το καθεστώς της ανομίας, το καθεστώς της αεροπειρατείας, το καθεστώς κάποιων οι οποίοι είχαν καβαλήσει τις συχνότητες της χώρας και άνευ αδείας και άνευ τιμήματος εκπέμπανε και μάλιστα διευρύνανε και την επιρροή τους στην οικονομική πολιτική ζωή της χώρας μέσω ακριβώς αυτής της αεροπειρατείας. Αυτό ήταν το καθεστώς. Τώρα πάμε στην ρύθμιση. Και η ρύθμιση έχει κανόνες. Επίσης όμως, κύριε Παπά, σας κατηγορούν σε σχέση με αυτόν τον αριθμό και το επιχείρημα που μας διατυπώσατε πριν από λίγο σε σχέση με το φάσμα, ότι φέρατε μια τροπολογία η οποία ουσιαστικά επιβάλλει την εκπομπή υψηλής ευκρίνειας προγραμμάτων που περιορίζει αυτόν τον αριθμό, και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, θα απαντήσετε και σε μια ερώτηση. Αύριο. Λοιπόν, σε αυτό. Θα σας πω. Κοιτάξτε, να δείτε. Η υψηλή ευκρίνεια είναι μια δέσμευση την οποία έχουμε και στην οποία πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει άνθρωπος στη δημόσια συζήτηση ο οποίος να λέει ότι αυτή τη στιγμή, κοντά στο 2020, θα πρέπει να διαδοτήσουμε τυπική ευκρίνεια, που είναι χαμηλότερη ανάλυση. Με την ίδια λογική, και αν ο μόνος στόχος μας θα ήταν να διευρύνουμε τον αριθμό των καναλιών, θα μπορούσαμε να διαδοτήσουμε και ασπρόμαυρη τηλεόραση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε κάποιες τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες διασφαλίζουν καλής ποιότητας τηλεοπτικό προϊόν για τον πολίτη. Και αυτό νομίζω ο νόμος πρέπει να το κλειδώνει
και να το ακριβώς διασφαλίζει για τον κάθε πολίτη. Από εδώ και πέρα τι γίνεται, κύριε Παπά? Ποια θα είναι, πότε θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και ποιο θα είναι το τίμημα? Για την ακριβή ημερομηνία του διαγωνισμού θα σας έλεγα να απευθύνετε το ερώτημα στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Θα ήθελα όμως να πω ότι δυστυχώς περάσανε 7,5 μήνες για να έχουμε αυτή την πρώτη απόφαση για τον αριθμό των καναλιών. Εμείς 7,5 μήνες χρειαστήκαμε για να ολοκληρώσουμε το διαγωνισμό. Θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και μπρος τα βήματα θα είναι πάρα πολύ γρήγορα σε ό,τι μας αφορά άμεσα. Είτε αύριο το πρωί, είτε τη Δευτέρα, ενδεχομένως και αύριο το πρωί, θα εκδώσουμε την υπουργική απόφαση η οποία ακριβώς κλειδώνει τον αριθμό των δημοπρατούμενων αδειών στο 7 και βεβαίως θα απευθύνουμε και το επόμενο ερώτημα από κοινού με τον Υπουργό Οικονομικών στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για την τιμή εκκίνησης. Σε κάθε περίπτωση όμως. Η διαγωνιστική διαδικασία θα είναι η ίδια που ακολουθήθηκε στον προηγούμενο τηλεοπτικό διαγωνισμό? Δηλαδή, πώς θα είναι το τίμημα, με ένα τίμημα εκκίνησης και μετά χτυπήματα έτσι όπως το είδαμε, ή θα αποφασίσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης? Η διαδικασία την οποία εμείς επιλέξαμε δεν την επιλέξαμε από το στομάχι μας. Την επιλέξαμε με βάση τις εισηγήσεις των καλύτερων πανεπιστημίων της χώρας. Των πανεπιστημίων και των καθηγητών οι οποίοι ασχολούνται με τη θεωρία των δημοπρασιών. Μας εισηγήθηκαν μία μέθοδο, τη μέθοδο αυτή την εφαρμόσαμε. Αξιοποιήσαμε την τεχνογνωσία της εταιρείας λογισμικού η οποία διεξάγει τις εθνικές εκλογές, η οποία αποτυπώνει τα αποτελέσματα ηλεκτρονικά, και νομίζω είχαμε μια διαδικασία άρτια και αυτό κανένας μέχρι σήμερα δεν το έχει αφισβητήσει παρόλο τον πόλεμο που έχει δεχτεί αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία. Σε κάθε μία των περιπτώσεων όμως νομίζω ότι υπάρχει ένα δεδικασμένο υψηλού τιμήματος το οποίο πρέπει να διασφαλιστεί και θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ανάγκη στην Ελλάδα κάθε στιγμή να ανακαλύπτουμε εκ νέου τον τροχό. Έχουν γίνει μελέτες, έχουν υπάρξει σχεδιασμοί και έχουν μάλιστα, θα σας έλεγα, τελεσφορήσει και ως προς το προσδοκόμενο αποτέλεσμα για το δημόσιο. Επομένως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το χτύπημα ή τα ποσά που δόθηκαν από τους υποψήφιους στην προηγούμενη διαδικασία, υπερθεματιστές. Πάνω σε αυτό να βγει ένας μέσος όρος κάπως πάνω σε αυτές τις τιμές. Να σας πω, αυτό είναι μια τεχνική λεπτομέρεια. Το ζήτημα είναι ότι ο στόχος πρέπει να είναι να διασφαλιστεί το τίμημα το οποίο έχει διαπιστωμένα η αγορά δείξει ότι είναι διατεθειμένη να καταβάλει. Και θα σας έλεγα δε ότι αυτό εγείρει και άλλου τύπου ηθικά και πολιτικά ζητήματα, διότι πέρασαν 3 δεκαετίες μέχρι να γίνει διαγωνισμός. Και πέρασαν δεκαετίες στις οποίες η διαφημιστική αγορά και ο τζίρος γύρω από την τηλεόραση ήταν πολύ μεγαλύτερος από ό,τι είναι σήμερα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε ένα δεδικασμένο ιστορικό. Έχει καταρρεύσει η επιχειρηματολογία που λέει ότι οι άδειες μπορεί να είναι άπειρες. Θέλει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να είναι σχεδόν όσες χωράνε γενικού περιεχομένου, καμία αντίρρηση. Έχει καταρρεύσει η επιχειρηματολογία που έλεγε ότι ο νόμος μας είναι αντισυνταγματικός. Έγινε καθαρό και από την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ότι με βάση το νόμο μας θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός και έχει αποδειχθεί και ότι υπάρχει τρόπος να καταβληθεί το τίμημα για τις άδειες. Γιατί, κύριε Παπά, χρειάστηκε να περάσει τόσος χρόνος ώστε να καταλήξουμε σήμερα σε αυτή την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και δεν το κάνατε νωρίτερα, πριν ξεκινήσει η προηγούμενη διαδικασία, να υπάρξει ένα συμβιβασμός, μια συνένεση, ώστε να έχουμε τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης να τελειώνει. Γιατί πρέπει να περάσουμε όλη αυτή την περιπέτεια. Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα πρέπει να το απευθύνετε στην αντιπολίτευση, κύριε Παναγιωτόπουλο, επιτρέψτε μου. Διότι εμείς δείξαμε από την αρχή όλη την καλή διάθεση να υπάρξει συνεννόηση. Και δεχτήκαμε και σφοδρή κριτική όταν είπαμε ότι πρέπει να συσταθεί εκ νέου το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Τότε, αν θυμάστε, μας κατηγορήσανε ότι λειτουργούμε καθεστωτικά και θέλουμε να καταργήσουμε τις ανεξάρτητες αρχές. Και έρχεται η απόφαση του ΣΤΕ, που κακώς κατά τη γνώμη μας βεβαίως ακύρωσε το διαγωνισμό του περασμένου Αυγούστου, αλλά ήρθε να επιβεβαιώσει ακριβώς ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στην προηγούμενη του σύνθεση δεν είχε νόμιμο χαρακτήρα, διότι είχαν λήξει οι θητείες των μελών. Και οποιοδήποτε διαγωνισμός θα είχε διεξαχθεί με εκείνη την τότε σύνθεση θα ήταν πάρα πολύ ευάλωτος σε προσβολές. Και ως προς τα τυπικά, εσείς τώρα υπογράφετε αυτή γιατί είναι μια συναπόφαση. Υποτίθεται το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης περιμένει τη δική σας απάντηση στο αίτημα, στην γνώμη που αποφάσισε σήμερα για τα 7 και πώς θα ακολουθηθεί η διαδικασία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το λέω και από τη συχνότητα της ΕΡΤ, έβγαλα και μία δήλωση δημόσια πριν από λίγο, χαιρετήσαμε την απόφαση και αύριο βεβαίως θα υπογραφεί και η τυπική υπουργική απόφαση, ούτως ώστε οι διαδικασίες να μπορούν να ξεκινήσουν. Τη στιγμή όμως που θα υπογράφετε εσείς αυτό, κύριε Παπά, παρακολουθούμε ότι στο τηλεοπτικό τοπίο γίνονται διάφορες συνεργασίες εν ώψη και της διαδικασίας της αδειοδότησης. Υπάρχουν κανάλια που συνεργάζονται, διαμορφώνεται ένα άλλο τοπίο. Αυτό πώς θα αντιμετωπιστεί? Υπήρξε στον διαγωνισμό τον προηγούμενο και στον νόμο πλαφών για τους εργαζόμενους. Όλα αυτά θα τηρηθούν?
Απολύτως. Η ανεξάρτητη διαρχή εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία, δεν νομοθετεί εκ νέου. Και βεβαίως, εδώ πέρα υπήρχε βεβαίως από τις ιδιοκτησίες των καναλιών ένα αίτημα να κατέβει το πλαφόν των 400 εργαζομένων ελάχιστο για κάθε τηλεοπτικό σταθμό, το οποίο προφανέστατα δεν έγινε αποδεκτό και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό εάν ξαναδιατυπωθεί. Υπάρχει και ένα θετικό νομίζω όμως και πρέπει να καταγραφεί, διότι 7 κανάλια με 400 εργαζόμενους σημαίνει 2.800 εργαζόμενοι. Είναι πολύ παραπάνω από όσους έχουμε τώρα και θα έλεγα και οι ιδιοκτησίες των καναλιών να σταματήσουν να σκέφτονται απολύσεις και άλλου τύπου πρωτοβουλίες και να σκέφτονται από τώρα το πώς θα διατηρήσουν ένα επίπεδο απασχόλησης το οποίο προβλέπεται από τον νόμο. Και τώρα θα σας αλλάξω θέμα, κατηγορία, να πάμε στα γενικότερα πολιτικά, πολύ σύντομα, γιατί κυριαρχεί το θέμα της πρότασης εξεταστικής της Νέας Δημοκρατίας, το έχει καταθέσει για τον Ουρουάν. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, κύριε Παπά. Γιατί δεν δέχεστε να πάμε στην εξεταστική, να πάτε στην εξεταστική, να ξεκαθαρίσουν όλα, να μάθει ο ελληνικός λαός τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ πέρα γίνεται μια έτσι προσπάθεια η οποία είναι ατελέσφορη απολύτως και ως προς την αποτελεσματικότητά της, την κοινή γνώμη, ξέρετε, να μετατρέψει αυτή την πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση Νέα Δημοκρατία, την υπόθεση λαθρεμπορίας με ένα πλοίο με πάνω από 2 τόνους ηρωίνη, να τη μετατρέψει σε μια υπόθεση που είχε να κάνει με το αυτονόητο που έπραξε ο Υπουργός Άμυνας να προσπαθήσει να διευκολύνει κάποιον που διατίθεται να καταθέσει στοιχεία να το κάνει αυτό. Αυτό τώρα νομίζω είναι μια προσπάθεια η οποία έχει και την εξήγησή της, διότι έχει καταρρεύσει το κεντρικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε. Και το κεντρικό αφήγημα ήταν ότι αυτή η κυβέρνηση θα κατέστρεφε τη χώρα. Λοιπόν, η οικονομία στέκεται στα πόδια της σιγά-σιγά, με σταθερά βήματα, με σίγουρα βήματα, χωρίς να προτρέχουμε από τις εξελίξεις. Τα αποτελέσματα στην απασχόληση είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή, εάν επιβεβαιωθεί αυτή η τάση, θα έχουμε σίγουρα για μέσα στο 2017 πάνω από 300 ή 350.000 θέσεις εργασίας και νομίζω ότι επουλώνονται σιγά σιγά οι πληγές της μεγάλης κρίσης και των μνημονίων οι οποίες... Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν προβληματίζει την κυβέρνηση ότι ένας υπουργός μιλάει με έναν ισοβήτη. Αυτό λέει η αξιωματική αντιπολίτευση. Εντάξει, νομίζω, γιατί δεν πάμε σε μια εξεταστική να δούμε τι υπόθηκε σε αυτές τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Νομίζω ότι είναι ένα επιχείρημα έολο και σας λέω και λέω και στους τηλεθεατές να το εντάξουν στην προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να αλλάξει τη συζήτηση από τα κεντρικά οικονομικά και πολιτικά ζητήματα. Η Νέα Δημοκρατία για 2 χρόνια πολιτεύτηκε με την προσδοκία της καταστροφής. Η καταστροφή δεν έρχεται. Όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας βιώνουν και ζουν και καταλαβαίνουν ότι η οικονομία μας ξελασπώνει σιγά σιγά και αυτό που φοβάται η αξιωματική αντιπολίτευση είναι η επιβεβαίωση στα μάτια του κόσμου ότι μια αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση με ένα σχέδιο δίκαιης ανάπτυξης είναι αυτή που θα βγάλει από την κρίση τη χώρα. Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν απόψε στο κεντρικό μας δελτίο. Και εγώ, κύριε Παναγιώτο. Να είστε καλά. Με καυτά θέματα στην ατζέντα.